ζωή στον πλανήτη Γη συνεχιζόταν κανονικά. Η επιδερμική θέαση του κόσμου είχε σκεπάσει τα πάντα. Άγχος, αγωνία, κενό σε όλα τα επίπεδα. Μια σύγχρονη κοινωνία που έτρεχε ασταμάτητα στα τυφλά. Ευτυχώς, η παιδική αθωότητα και η ελπίδα υπήρχαν για να μας δίνουν δύναμη και κουράγιο. Οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, αλλά και στην Ελλάδα, εξακολουθούσαν να ζουν και να παλεύουν. Ανυποψίαστη θνητή, πιστεύαμε ότι ξεκινούσε ακόμη μια νέα χρονιά στον ευλογημένο μας πλανήτη. Όμως, είχαμε ξεχάσει πολλά. Η ανθρωπότητα είχε εγκαταλείψει το στοχασμό, τη φιλοσοφία, το πνεύμα. Είχε χάσει τη σύνδεσή της με την ανθρωπιά, τη φύση, το θείο. Και όταν συμβαίνει αυτό, νομοτελειακά πάντα ακολουθούν δεινά. Και ξαφνικά συνέβησαν τα γεγονότα. Of the deadly coronavirus, the World Health Organization declared the outbreak an international emergency. Europe is now the epicenter of the global coronavirus pandemic. The death toll in Italy is now higher than anywhere else in the world, including China. Στην πιο δύσκολη εβδομάδα για την πανδημία εξελίσσεται αυτή που διανύουμε, κυρίες και κύριοι. Δίνουμε μία μάχη. Το μέτωπο της πανδημίας παραμένει ασφυκτική πίεση στα νοσοκομεία. Λουκέτο στην εστίαση, την ψυχαγωγία και την άθληση σε Αττική και Βόρεια Ελλάδα. Για να αποφύγουμε ένα δεύτερο κύμα της πανδημίας. There will come a moment when the NHS will not be able to cope and more people will die. The daily loss of hundreds of lives. That is the moment of real danger. Εκείνη την περίοδο, από ό,τι θυμάμαι, ήμασταν εδώ στο σχολείο με τα παιδιά και είχαμε τις αποκριάτικες εκδηλώσεις μας. Το προάβλιο ήταν γεμάτο φωσκωτά παιχνίδια. Όλα τα παιδάκια είχαν μεταμφιεστεί. Υπήρχε μια γιορτινή ατμόσφαιρα. Περνούσαμε πάρα πολύ όμορφα και περιμέναμε να τελειώσει εκείνη η χαρούμενη ημέρα. Ας το πούμε κάπως έτσι, θα ακολουθούσε η καθαρή Δευτέρα και στη συνέχεια θα ήμασταν ξανά πίσω στην καθημερινότητά μας. Ώσπου ξαφνικά μας ήρθε μία ανακοίνωση ότι την Τρίτη, θυμάμαι, δεν θα άνοιγε το σχολείο. Γιατί είχε εμφανιστεί ένα παιδάκι ως στενή επαφή του πρώτου κρούσματος στην Ελλάδα. Οπότε ήμασταν από τα πρώτα σχολεία που μπήκαν σε αναστολή. Ήταν πολύ ξαφνικό αυτό, γιατί ακούγαμε στην τηλεόραση, στις ειδήσεις, όλα αυτά που συνέβαιναν στη Γιουχάν και δεν περιμέναμε ότι θα ερχόταν κοντά μας τόσο γρήγορα όλο αυτό. Ξαφνικά, σαν να πάγωσε ο χρόνος, σαν να πάγωσα εγώ, παγώσαν όλοι γύρω μου, μας ήρθαν στο μυαλό σκηνές από το παρελθόν, από άλλες πανδημίες, σαν την Ισπανική γρίπη. Όπως λέει ο Καμί, η πανούκλα και ο πόλεμος πάντα πιάνε προετοίμαστος τους ανθρώπους. Αυτό το πράγμα αισθάνθηκα, ότι ήμασταν όλοι απροετοίμαστοι. Μια μοναξιά απλώθηκε, ένας φόβος, μια αγωνία για τους δικούς μας, για τους αγαπημένους μας, για τα παιδιά εδώ στο σχολείο, για όλους γύρω μας. Στη συνέχεια νιώσαμε την αποξένωση, την απομόνωση. Τίποτα δεν κινούνταν, σαν να είχε παγώσει ο χρόνος. Πολλά συναισθήματα, ανάμεικτα, σαν αυτά που ζει κάποιος όταν πενθεί. Μέσα σε αυτά ήταν και ο θυμός, η οργή. Γιατί να μας συμβεί αυτό, γιατί να συμβαίνει τόση θάνατη, γιατί να συμβαίνει αυτή η πανδημία. Όμως, θα έπρεπε να βρούμε κάποιο τρόπο να το αντιμετωπίσουμε όλο αυτό. Έτσι λοιπόν, αρχίσαμε να επινοούμε διάφορες τεχνικές για το πώς θα έρθουμε πιο κοντά, μόλον ότι ήμασταν τόσο μακριά και με τα παιδιά και με τους δικούς μας ανθρώπους.
Ο Φεβρουάριος του 2020 με βρήκε στο τρένο του Ρουφ μαζί με τον εκλεκτό συνεργάτη Μανώλη Παπασιφάκη, ο οποίος επιμελείται το πρόγραμμα στο τρένο στο Ρουφ και ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν αφιερωμένο στη μουσική της Βιέννης. Παράλληλα, ετοιμάζαμε μαζί με τον Μανώλη Παπασιφάκη μια ερωταστική συναυλία για το Ίδρυμα Θεοχαράκη και τη συμμετοχική όπερα. Ωστόσο, όλα αυτά ναυάγησαν γιατί ο κορονοϊός τα έκλεισε όλα. Αλλά ελπίζουμε ότι στο μέλλον κάτι θα γίνει για να μπορέσουμε να το βιώσουμε όλοι μαζί. Γιατί δυστυχώς, λέω δυστυχώς, γιατί η συμμετοχική όπερα προϋποθέτει την επικοινωνία με το κοινό, προϋποθέτει την παρουσία του κοινού στην αίθουσα. Δεν γίνεται να συμμετέχουμε εξ αποστάσεως. Είναι κάποια πράγματα που δεν αλλάζουν. Το θέαμα για να είναι ολοκληρωμένο χρειάζεται τουλάχιστον ένα θεατή. Δεν νομίζω ότι αντικαθίσταται η σχέση των θεατών με τους ερμηνευτές. Αυτό δηλαδή που συμβαίνει μέσα στην αίθουσα, η ενέργεια που αναπτύσσεται μεταξύ τους, δεν αντικαθίσταται και δεν μπορεί να παρουσιαστεί και μέσα από το διαδίκτυο. Είναι κάτι τελείως ζωντανό και διαφορετικό. Πέρσι όταν ξεκίνησε το lockdown, δεν είμαι σίγουρη ότι θυμάμαι ακριβώς τι ένιωθα, γιατί ο χρόνος είναι λίγο σαν να έχει σταματήσει. Είναι λίγο σαν να μην έχουμε συναισθήματα, νομίζω. Νομίζω αυτό έχει συμβεί. Δηλαδή, αρχικά νομίζω ότι θα κρατήσει πάρα πολύ λίγο. Αλλά τελικά δεν κράτησε πολύ λίγο. Μάλλον κράτησε πολύ. Γιατί δεν ξέρω και πόσο θα κρατήσει ακόμα. Και επίσης δεν ξέρω πώς θα είναι όταν θα έχει τελειώσει. Εμένα εκείνη η σκέψη μου. Πώς θα είμαστε όταν θα έχει τελειώσει. Τον Φεβρουάριο του 2020 ήμουνα σε μία δημιουργική φάση. Είχα αποφασίσει να ξεκινήσω ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακό γιατί με ενδιαφέρει για το αντικείμενό μου να συνεχίσω την εκπαίδευση. Παρά το γεγονός ότι εκτός από ψυχοθεραπεύτρια είμαι και μαμά, έχω δύο παιδιά. Αυτό σημαίνει πάρα πολλές ώρες ενασχόλησης με τα παιδιά και το ίδιο το μεταπτυχιακό σήμαινε κόπο. Το γεγονός ότι τα μαθήματα πλέον θα γινόντουσαν online με εκνεύρισε. Με εκνεύρισε πάρα πολύ. Διότι σκέφτηκα ότι πάει η ευκαιρία μου. Πάει αυτό που ήθελα τόσο πολύ. Εκτός από τη δουλειά, την ενασχόληση με τα παιδιά και τα 5-10 πράγματα που κάνουμε, εγώ ήθελα να συναντάω τον κόσμο και να μπω σε αυτό το πρόγραμμα και να ανταλλάσσουμε πληροφορίες, να τους βλέπω, να με βλέπουν, την ανθρώπινη επαφή, πράγμα το οποίο ήρθε με την κατάσταση τη νέα του lockdown, το στερήθηκα. Αρχικά αναρωτήθηκα τι θα γίνει με τους αναλεώμενους. Ίσως το γεγονός ότι εγώ είμαι σωματική ψυχοθεραπεύτρια και στη σωματική δουλειά, τη σωματική δουλειά και την επαφή, δεν είναι εύκολο να στην αντικαταστήσει η οθόνη. Δηλαδή, άλλο πράγμα η βιντεοκλήση και άλλο πράγμα το διαζώσεις. Είναι πολύ διαφορετικό στη συνεδρία όταν έρχεται ένας άνθρωπος, η ανάσα του, το κόμμα, το λεπτό που θα στρέψει το ενδιαφέρον αλλού, η στιγμή που θα ζητήσει νερό, η στιγμή που θα πάρει πιο βαθιά αναπνοή, η μετατόπιση στην καρέκλα, όλα αυτά έχουν μεγάλη σημασία. Είναι δυνατόν μέσω κλήσης που το σήμα κόβεται, χάνεται, πέφτει το δίκτυο, λέγαμε κάτι και όλος έχει φύγει πια. Έχει έρθει η αποσύνδεση. Πόσο εύκολο ήταν αυτό να συνεχιστεί. Οπότε, στο πρώτο lockdown τουλάχιστον, μπήκε ένα pause και στη δουλειά μου. Το ίδιο το lockdown, όταν ανακοινώθηκε, με έβαλε σε μια κατάσταση άρνησης. Lockdown σημαίνει για μένα ένα πένθος απέναντι στην ελευθερία. Μας είπαν ότι επί της ουσίας θα περιοριστείτε, θα μείνετε μέσα. Ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση και όπως όλα αυτά τα στάδια του πένθους ξεκινάνε με την άρνηση, μετά πρέπει να το σκεφτείς, σκέφτεσαι γιατί να τύχει αυτό σε μένα, πώς θα το διαχειριστώ, έρχεται ο θυμός,
Μέχρι να φτάσουμε, κάποιοι άνθρωποι περνάνε και από μια κατάθλιψη και στο τέλος αποδέχονται την όλη σκληρή πραγματικότητα. Εγώ ξεκίνησα από την άρνηση, έμεινα σε αυτή για αρκετό καιρό και σκεφτόμουν, διότι έβλεπα από το Δεκέμβριο του 19, αυτά που συνέβαιναν στη Γιουχάν. Δισεκατομμύρια κόσμος, αρκετά μακριά από μας, 2 μήνες βέβαια πίσω, ήταν αυτό χρονικά, σκεφτόμουν ότι, εντάξει, κάτι πολύ κακό συμβαίνει. Είχα τα πλάνα, έχω ακόμη τώρα που το συζητάμε, τα πλάνα στο μυαλό μου από την τηλεόραση, τους ανθρώπους που τους θερμομετρούσαν με το ζόρι, τους πιάνανε, δεν επιτρεπόταν η κίνηση έξω. Μου φαινόταν ότι ήταν επιστημονική φαντασία αυτό που έβλεπα και σκεφτόμουν βέβαια, καλά, για να φτάσει αυτό εδώ θα αργήσει. Έκανε 2 μήνες. Φεβρουάριο του 2020 ήταν μια περίοδος που έκανα 2 δουλειές. Το πρωί έκανα μάθημα στο τμήμα των τουριστικών και το βράδυ ήμουν υπεύθυνος σε ένα εστιατόριο. Ανάμεσα από αυτές τις 2 δουλειές προετοίμαζα μια παράσταση που θα κάναμε την Άνοιξη στο Ίδρυμα του Μιχάλη Καγογιάννη, ένα δίηγημα της Αγγελικής Πανού που είχα αναλάβει να κάνω τη δραματική επεξεργασία και τη σκηνοθεσία. Με το που άρχισε το lockdown δεν κατάλαβα το μέγεθος της πανδημίας στην αρχή. Βρήκα λίγο χρόνο για να ξεκουραστώ, να κοιμηθώ, που το είχα πάρα πολύ ανάγκη. Πέρασαν κάποιες μέρες για να συνειδητοποιήσω τι γίνεται και αυτό το κατάλαβα όταν για πρώτη φορά βγήκα έξω, γιατί είχα την ανάγκη να περπατήσω λίγο και βγαίνοντας έξω και βλέποντας μια πόλη άδεια, έρημη, χωρίς κόσμο, χωρίς κίνηση, ένιωσα ένα συνέστημα φόβου και γύρισα τρέχοντας σπίτι μου. Έτσι πέρασα τις υπόλοιπες μέρες στο σπίτι, προσπάθησα να εκμεταλλευτώ αυτό το χρόνο και να δουλέψω το project που υπολόγιζα ότι θα άνοιγαν τα θέατρα την Άνοιξη. Όταν είδα ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο, δραπέτευσα για λίγο, πήγα στην Κέρκυρα όπου είμαι από εκεί και εκεί ήταν πιο εύκολο να περάσω αυτές τις μέρες γιατί το σπίτι μας είναι μονοκατοικία, είναι στην εξοχή, είναι κοντά στη θάλασσα, οπότε λίγο η φύση, λίγο η θάλασσα, λίγο το τοπίο με βοήθησε στο να ξεχαστώ. Ξαφνικά βρέθηκα να έχω πολύ ελεύθερο χρόνο, αφιέρωσα πάρα πολλές ώρες κάνοντας πρόβες για ένα project που ήθελα να κάνω αλλά τελικά δεν έγινε. Δεν ήξερα πώς να γεμίσω το χρόνο μου, ήθελα να κάνω κάτι δημιουργικό, ένιωθα να έχω πάρα πολύ ενέργεια και δεν ήξερα πώς να τη διοχετεύσω. Και έτσι σκέφτηκα να ξαναγυρίσω στα Θρανία και παρακολουθώ ένα πρόγραμμα πάνω στο τμήμα σκηνοθεσίας. Ο Φεβρουάριος του 20 ήταν ένας μήνας πάρα πολύ γεμάτος από επαγγελματική άποψη. Το πρόγραμμα ήταν πάρα πολύ φορτωμένο. Υπήρχαν κάποια ερεθίσματα από την παγκόσμια κοινότητα σχετικά με τον συγκεκριμένο ιό, με τον κορονοϊό, που όμως ακόμα δεν είχαν φτάσει στην Ελλάδα. Γι' αυτό ο κορονοϊός τότε ήταν ακόμα ένα άκουσμα. Μπορεί όχι πολύ μακρινό, όμως ένα άκουσμα. Όταν λοιπόν 11 με 12 Μαρτίου ήρθε το πρώτο επίσημο lockdown, όλες οι δραστηριότητες, οι επαγγελματικές, σταμάτησαν, κόπηκαν σαν με μαχαίρι και υπήρξε ένα πάγωμα απόλυτο των πάντων. Εκεί δηλαδή που τρέχαμε με τα χείλια, φρενάραμε, και πιάσαμε το μηδέν από άποψη ταχυτήτων. Το μοναδικό συνέστημα που είχα όταν ξεκίνησε το lockdown ήταν η μη διαχείριση συναισθημάτων. Μετά όμως άρχισαν σιγά σιγά να βγαίνουν στην επιφάνεια διάφορα αρνητικά συναισθήματα, όπως ο φόβος, η αβεβαιότητα, θυμός για το ότι χάνουμε την κανονικότητα στη ζωή μας, μη αποδοχή. Το άγνωστο ήταν αυτό το οποίο προκαλούσε όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα. Συνέχιζε όμως η μη διαχείριση συναισθημάτων να είναι το αρχικό και το πρωτόγνωρο. Καθώς περνούσαν οι μέρες, τα συναισθήματα αυτά σαν να κατακαθόταν μέσα στην ψυχή και σαν να υπήρχε μία αποδοχή ότι αυτό το πράγμα που λεγόταν κορονοϊός δεν ήταν κάτι το περαστικό, οπότε άρχισαν σιγά σιγά να βγαίνουν στην επιφάνεια άλλου είδους συναισθήματα, λιγότερο αρνητικά,
περισσότερο συγκαταβατικά, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι στην ανθρώπινη φύση είναι πολύ συνυφασμένη η έννοια της επιβίωσης. Έπρεπε να επιβιώσουμε με κάποιο τρόπο. Ωραίες στιγμές προ-πανδημία. Στο Φεβρουάριο του 20 ήμουνα στο Μαρόκο, στο Μαρακέος, όπου είχα πάει για δουλειά και στη δουλειά πάντα προσπαθώ να κάνω το τερπνό μετά του ωφελή μου και είχαμε μια δημιουργική δουλειά για κάποια προϊόντα και περνούσαμε φανταστικά σε μια διάσταση πριν το τσουνάμι. Είναι, ξέρεις, οι τελευταίες στιγμές που δεν έχεις πάρει χαμπάρι ούτε φωσκοθαλασσιά, ούτε το κύμα και ζεις σε μια άλλη διάσταση, στη διάσταση της απλότητας που κάνεις ό,τι κάνεις, που νομίζεις δεν σε επηρεάσει τίποτα. Και ξαφνικά μαθαίνουμε ότι υπάρχει ο κορονοϊός και έχει διαδίδεται, που το είχαμε μάθει από τις γιορτές, αλλά νομίζαμε ότι δεν μας αγγίξει, θα είναι μόνο στην Κίνα. Και αυτό ήρθε παντού. Αυτό λοιπόν μας βρήκε όλους απροετοίμαστους, κυβερνήσεις, ανθρώπους, εταιρείες, καλλιτέχνες, εργάτες, τα πάντα. Και ζήσαμε αυτό το πρώτο σοκ. Τα συναισθήματα που νιώσαμε όταν άρχισε το lockdown. Δύσκολα συναισθήματα, πρωτόγνωρα. Δεν έχουμε εμπειρία σε αυτό το θέμα. Δεν ήταν κανείς έτοιμος. Και εκεί προσπαθείς να βρεις μέσα σου τη στήριξη και τη διέξοδο και το πέρασμα σε κάτι καλύτερο. Νιώθεις μία άγνοια, νιώθεις μία αδυναμία, νιώθεις μία απομόνωση, νιώθεις ένα φόβο. Όλα αυτά είναι πολύ λογικό να τα νιώσεις. Αλλά το τι νιώθεις σαν δράση είναι σημαντικό πως θα λειτουργήσει σαν αντίδραση εσύ μέσα σου. Αποφασίσαμε να κάνουμε το ντοκιμαντέρ για όσα νιώσαμε έναν χρόνο μετά, το Μάρτιο του 2021. Και κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, βρεθήκαμε ξανά εν μέσω ενός νέου lockdown. Είχαμε την αλόκοτη τύχη να περιδιαβαίνουμε την παγωμένη πανάρχαια πόλη μας, με σιωπηλό μάρτυρα την κάμερα, καταγράφοντας το κάθε τι. Στους δρόμους συναντήσαμε ελάχιστα αυτοκίνητα. Περπατήσαμε κοιτώντας γύρω μας σαν να βρισκόμασταν σε ένα νέο παράξενο κόσμο. Στην Πλάκα, στο Σύνταγμα, στην Ομόνοια, στο κέντρο της πόλης. Αντικρίσαμε κλειστές πόρτες, αμπαρωμένα μαγαζιά, κλειστά παράθυρα, σιωπηλούς δρόμους. Οι άνθρωποι βρίσκονταν κλεισμένοι στα σπίτια τους. Και εμείς, απ' έξω, αμήχανοι και προβληματισμένοι καταγραφής μιας εξωπραγματικής κατάστασης, μιας δυστοπικής πόλης που έκοβε στη σιωπή με το μαχαίρι. Στην αρχή φάνηκε σαν να η ανθρωπότητα γενικά να κρατάει την ανάσα της. Μείναμε στο σπίτι μας, έπρεπε να μείνουμε ασφαλείς, έπρεπε να μείνουμε στον καναπέ. Έπρεπε να μείνουμε στο θρόνο της δόξας μας. Θα έπρεπε όμως να κυλήσει και η καθημερινότητα κανονικά για να μπορέσουμε να στηρίξουμε και τους εαυτούς μας και τα παιδιά, τους μαθητές μας. Προσπάθησα λοιπόν να είμαι όπως θα ήμουνα και πριν, διατηρώντας την καθημερινότητα στο ίδιο επίπεδο. Ο ρυθμός της δουλειάς αυξήθηκε κατακόρυφα. Έπρεπε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, να ανεβάσουμε το επίπεδο του μαθήματος, να είμαστε όσο το δυνατόν πιο φυσικοί, πιο υποστηρικτικοί, πιο κοντά στα παιδιά, χωρίς να αλλάξει κάτι,
χωρίς να αισθάνονται εκείνα ότι έχει κάτι αλλάξει, προσπαθώντας να τους μεταδώσουμε ότι είμαστε δίπλα τους, ότι ακούμε την αγωνία τους, ακούμε το φόβο τους, ότι τους στηρίζουμε και ότι συνεχίζουμε μέχρι να βγάλουμε τη μάσκα μας, μέχρι να ξανάρθουμε κοντά. Θέλαμε να περάσουμε ότι ήταν κάτι που θα ήταν παροδικό και θα τελείωνε πολύ σύντομα. Και έπρεπε να το ζήσουμε σαν μια διαφορετική εμπειρία, δίνοντας την ελπίδα και την αισιοδοξία. Είδαμε λοιπόν ενήλικες συναισθηματικά να μένουν σε ένα κενό, μπήκε και εκεί ένα ωραίο pose. Είδαμε στα παιδιά να υπάρχουν, να δημιουργείται μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη στο να τη διαχειριστούν, γιατί τα παιδιά δεν είναι το ίδιο ψυχικά ανθεκτικά όπως υποτίθεται ότι είναι ο ενήλικας. Δεν θα ξεχάσω ποτέ έναν δάσκαλο εικαστικών, ο οποίος μου περιέγραψε ότι ζήτησε στα παιδιά να κάνουν ένα σκίτσο ελεύθερο, ό,τι θέλουν, ό,τι θέλει το καθένα. Ξέρετε τι κάνανε? Ζωγραφίζανε το θάνατο. Είναι τουλάχιστον σοκαριστικό. Ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα, πολύ μεγάλο πρόβλημα, να το θέσουμε έτσι, που αφορά τα παιδιά, είναι η λειτουργία τους με το ψηφιακό μέσο. Είναι ποτέ δυνατόν να έχουμε φάει ώρες επί ωρών, είτε από την ιδιότητα του γονιού, είτε από την ιδιότητα του ειδικού, να ζητάμε στα παιδιά να ελέγχουν το χρόνο στον οποίο εκθέτουν τον εαυτό τους σε ένα ψηφιακό μέσο, είτε είναι αυτό κινητό, τάμπλετ, υπολογιστής. Ξαφνικά, με τις ευχές όλων, τα παιδιά βρεθήκαν να είναι άπειρες ώρες μπροστά σε μία οθόνη. Πείτε μου εμένα, όταν έρχεται ο γονιός μετά από δεκάωρο που το παιδί απαιτείται να είναι πλέον εκεί, του λες, σταμάτα να παίζεις με το κινητό, και σε ρωτάει, και τι να κάνω, να πάρω το τάμπλετ? Αυτό στα παιδιά εκτόξευσε τον εθισμό, εθισμούς σε σχέση με το διαδίκτυο και όλα αυτά που σίγουρα θα τα έχετε ακούσει. Αυξήθηκαν κατακόρυφα οι πιθανότητες του κάποια παιδιά να παρενοχληθούν μέσω του διαδικτύου. Το πρώτο σοκ μετά από όλα αυτά και ακόμα και σήμερα θα έλεγα, στο κομμάτι της εργασίας παραμένει το ίδιο. Είμαστε στο ίδιο χάος. Δεν έχει αλλάξει κάτι για μας στην εργασία, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα είναι τα πράγματα μετά, αν ανοίξουν, πώς θα ανοίξουν. Και ακόμα και αν ανοίξουν, το κοινό θα έρχεται. Το κοινό θα θέλει, θα έχει όρεξη να έρθει, να ζήσει πάλι το ζωντανό. Και όχι μόνο επειδή θα έχει συνηθίσει στο ίντερνετ, αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο προβληματίζει. Αν θα νιώθει ασφάλεια. Πρακτικά, πήγα όπως με πήγε, δηλαδή ήμουν ανοιχτή στα πάντα, να δω τι ευκαιρίες μπορώ να εκμεταλλευτώ, πώς μπορώ να αξιοποιήσω έστω και αυτά που υπάρχουν, τι μπορεί να γίνει στο διαδίκτυο, γιατί πάντα ήταν ένα κομμάτι πώς θα μπορούσε η κλασική μουσική να έχει παρουσία στο διαδίκτυο. Δεν είναι κάτι μεμπτό, αρκεί να είναι φτιαγμένο για το διαδίκτυο. Οπότε όλα αυτά υπάρχουν στο μυαλό μου, αλλά ήταν ένα παιχνίδι χαρτιών. Αν θα σου έρθει ένα μπαλαντέρ. Για να μπορέσεις να κάνεις έστω και κάτι από όλα αυτά που είχες στο μυαλό σου να κάνεις. Ευτυχώς κάποια πράγματα τα πέτυχα. Κάποια πράγματα γίνανε. Νομίζω από θαύμα έγιναν. Και από κάποιους ανθρώπους που ήταν εκεί και με στήριξαν τη δεδομένη στιγμή και τους ευχαριστώ από καρδιάς. Αυτό που εκτίμησα όντας μέσα σε αυτόν τον περιορισμό είναι ο χρόνος. Ο χρόνος που δεν είχα παλιότερα για να κάνω κάποια πράγματα και να τα κάνω καλά. Ένα από αυτά ήταν να διέθεσα πολύ περισσότερο χρόνο στη μελέτη μου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για έναν μουσικό, για έναν τραγουδιστή. Επίσης, ηχογραφήσαμε πολλά πράγματα που δεν θα τα ηχογραφούσαμε σε άλλη περίπτωση.
και μένουν οι ηχογραφήσεις, μένουν. Η μεγαλύτερη μου επιθυμία ήταν να ξανακάνω θέατρο. Οι συνθήκες όμως δεν το επέτρεπαν. Εκτιμάω διαφορετικά την καθημερινότητα, πράγματα που ήταν δεδομένο ότι μπορώ να κάνω και δεν μπορούσα να τα κάνω στη διάρκεια της πανδημίας. Μου έλειψαν οι φίλοι μου, μου έλειψαν οι άνθρωποι που αγαπάω, αυτή η επικοινωνία με τους ανθρώπους, του να δεις κάποιον, να τον φιλήσεις, να τον αγκαλιάσεις. Αυτή η αίσθηση του εγκλεισμού με έκανε να νιώσω ότι μου έχει λείψει η ελευθερία μου. Πράγματα που θεωρούσαμε δεδομένο ότι γίνονται, ξαφνικά ένιωσα ότι μου λείπουν πάρα πολύ. Αλλά ο τρόπος που αποφάσισα να αξιοποιήσω αυτό το χρόνο και να ξαναμάθω πράγματα ήταν μια διαδικασία η οποία με έκανε να νιώσω καλά, να νιώσω δημιουργικά και να γεμίσω τις μπαταρίες μου, ώστε να είμαι έτοιμος για να συνεχίσω. Ο ανθρώπινος χαρακτήρας και το να εκτιμήσεις πράγματα, βγαίνεις νικητής. Εκτιμάς να φας μία ντομάτα, ένα ψωμί και ένα... και δύο ελιές σε μια ταβέρνα. Το εκτιμάς. Που να ακούσει ένα παλιό κασετόφωνο ή ένα τζουμπόξ να παίξει μια μουσική και να βλέπεις απέναντι σου μια παρέα και να είσαι κάτω από μια ελιά. Αυτό το εκτιμάς. Εκτιμάς μια βόλτα χωρίς να δίνεις λογαριασμό σε ποιον που πας. Βγαίνεις από το σπίτι χωρίς κωδικούς. Αυτό το εκτιμάς. Αισθανθήκαμε όλη την ανελευθερία. Εγώ αυτό που αισθάνθηκα μέσα σε αυτή την κρίση, πιο σημαντική λέξη είναι η ανελευθερία. Αλλά και αυτό ακόμα. Σου δίνει το θετικό, να εκτιμάς ελεύθερες στιγμές. Δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα μέσα μου. Νιώθω ότι το ίδιο μοτίβο επαναλαμβάνεται. Είναι μεγαλύτερος ο προβληματισμός. Σκέφτομαι ποιος είναι αυτός που καθορίζει τις τύχες του κόσμου, τις τύχες όλων εμάς, αν τελικά η πραγματικότητά μας είναι κατευθυνόμενη, να πω. Είναι μεγάλος ο προβληματισμός. Εκτινάχθηκε η αίσθηση του άγχους, το άγχος πήρε τα ύψη, η κατάθλιψη εκτοξεύτηκε στα ύψη, το στρες επίσης, οι διαταραχές μετατραυματικού στρες επίσης και υπήρχε μια διάχυτη κατάσταση πανικού. Νομίζω ότι μέσα σε αυτή την κρίση, την τεράστια κρίση παγκόσμια, οι ήρωες, είναι πολλοί, αλλά βάζω πρώτους τις μανάδες που είχαν στο σπίτι τα παιδιά τους. Τη μητέρα που είχε στο σπίτι να διαχειριστεί είτε τη μοναξιά της χωρίς άντρα, είτε τον άντρα, είτε τα παιδιά. Ένα γυναίκα ξανά έγινε αυτό ο κόμβος που ήταν στις παλιές οικογένειες, που χειριζόταν τα πάντα. Γιατί τα έφαγε πάλι στο σπίτι όλα μέσα. Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στις μητέρες που αντιμετωπίσαν αυτό το θέμα και προσπαθήσανε με παιδιά από το σπίτι, με εκνευρισμό, με όλα αυτά, μια δύσκολη κατάσταση. Με γονείς να προσέχουν, πεθάνουν. Δηλαδή, μια πολυπλοκότητα σχέσεων, χαρακτήρων που αναδειχθήκαν φοβερή. Νομίζω ότι αυτή η γενιά που πληγώθηκε από αυτό το πράγμα θα βγει πιο δυνατή. Έχουμε χάσει πολλούς ανθρώπους, δικούς μας, φίλους, αγνώστους. Ναι, η κάθε μάχη έχει και απώλειες, όμως έχει και νίκες. Οι περισσότεροι από εμάς μαθαίνουμε σε νεαρή ηλικία πώς να αποφεύγουμε τον εσωτερικό μας κόσμο και να ψάχνουμε για την ευτυχία στον εξωτερικό κόσμο. Η κοινωνία είναι σαν ένα Λούνα Πάρκ γεμάτο από επιφανειακά, ελκυστικές διασκεδάσεις και παιχνίδια που μας εμποδίζουν να βρούμε το χρόνο, την ηρεμία ή το χώρο για να αναπτύξουμε μια πραγματική σχέση με τον εαυτό μας. Η υγειονομική λοιπόν αυτή κρίση ήταν αυτή ακριβώς η ευκαιρία. Η ανάπτυξη μιας σχέσης με την εσωτερικότητα, με το βαθύτερο εγώ, με τις βαθύτερες ανάγκες και με την πνευματικότητα, η οποία ίσως στην προηγούμενη ζωή, πριν τον κορονοϊό, έμενε λίγο στον πάγο, ακριβώς γιατί τα εξωτερικά ερεθίσματα ήταν πάρα πολλά για να γυρίσω προς τα μέσα μου και να δω τι βρίσκεται εκεί. Το lockdown μας έβαλε σε μια κατάσταση άγνωστη. Ήρθαμε αντιμέτωποι με μια κατάσταση στην οποία δεν έχουμε κανέναν απολύτως έλεγχο.
Ένας τρόπος για να φοβόμαστε λιγότερο είναι το να είμαστε καλά συνδεδεμένοι με τον εαυτό μας. Το να γνωρίζουμε τον εαυτό μας, το γνώθησε αυτόν δηλαδή, που είναι και γραμμένο εδώ και πάρα πολλά χρόνια στους Δελφούς, νομίζω ότι είναι η λύση και η απάντηση στο τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση που είναι άγνωστη. Περισσότερο μέσα στην καραντίνα και σε αυτό το lockdown μου έλειψε το γεγονός ότι δεν είδα τη μαμά μου. Το χάδι, το άγγιγμά της, αυτό το βελούδινο δέρμα που εγώ θυμάμαι σε κάθε επαφή, αυτή τη σύνδεση, αυτή η κατάσταση μου την έβγαλε εντελώς απ' έξω. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, γιατί η αφή, το δέρμα μας, ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, έρχεται και λειτουργεί σαν ένα εργαλείο για τον τρόπο με τον οποίο οριοθετούμαστε και αισθανόμαστε. Αισθάνομαι όταν ακουμπάω και παίρνω άπειρες πληροφορίες. Αν το άτομο με το οποίο έρχομαι σε επαφή το αισθάνομαι κοντινό μου, μακρινό μου, είναι ζεστό, είναι κρύο, αισθάνομαι οικεία, αισθάνομαι άβολα, μου δίνει τόση πληροφορία που όλη αυτή κόπηκε. Θέλω να πιστεύω ότι κάθε χρόνο κάτι αλλάζει μέσα μου. Πάντα υπάρχει μια αλλαγή. Το πώς με άλλαξε αυτή η κατάσταση του περιορισμού, αυτό είναι, ίσως θα μπορούσαμε να το πούμε λίγο κάπως έτσι. Ο περιορισμός αυτός αναγκαστικά σε βάζει να γυρίζεις μέσα στον εαυτό σου. Άρα αρχίζεις να αξιολογείς τα πράγματα εντελώς διαφορετικά. Δεν έχεις άλλες προσλαμβάνουσες, οπότε δεν μπορείς να επηρεαστείς και από αυτές, είτε θετικά είτε αρνητικά. Άρα είσαι ουσιαστικά μόνος σου με τον εαυτό σου και εκεί πραγματικά βλέπεις την αλήθεια. Νομίζω, ελπίζω να βλέπεις την αλήθεια. Σε αυτήν την κατάματη αντιμετώπιση της αλήθειας θα έλεγα ότι πολλά πράγματα που έκανα παλιά μπορεί να μην τα ξανακάνω. Δεν ξέρω αν αξίζουνε. Πάρα πολύ προσπάθεια που ίσως να μην πηγαίνει στους άλλους. Να έχεις ένα όραμα, ξέρω εγώ, να μεταδώσεις την ομορφιά αυτής της μουσικής, δεν είναι σίγουρο ότι πάντα περνάει. Οπότε λες μήπως τελικά να τραγουδάω μόνο για μένα και μετά όποιος θέλει ακούει. Δεν έχουν αλλάξει πολύ αυτά τα πράγματα. Υπάρχει μεγαλύτερη αγωνία. Κοιτάζοντας ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν γύρω μας, αναρωτιέμαι πότε θα τελειώσει αυτό το μαρτύριο. Βλέποντας τα παιδιά που είναι περιορισμένα μέσα στο σπίτι τους, που δεν μπορούν να έχουν επαφές με τους συνομιλίκους, να παίξουν, δεν μπορούν να χαρούν τη φύση. Αναρωτιέμαι πότε θα σταματήσει όλο αυτό. Μέσα μου όμως υπάρχει μια αισιοδοξία, όπως συμβαίνει πάντοτε, ότι η ανθρωπότητα θα τα καταφέρει. Και όπως λέει και ο Ηλίτης, ότι πάντα, μέσα από τη φωτιά, καταφέρνεις να πετύχεις τη λάμψη. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα τελειώσει όλο αυτό. Είμαι αισιόδοξος, γιατί πιστεύω ότι στο τέλος η ζωή θα επικρατήσει. Αυτή η πανδημία ακόμα ξεδιπλώνεται. Όλα αλλάζουν σχεδόν κάθε ώρα. Και εμείς δεν προλαβαίνουμε να αφομοιώσουμε τις συνεχείς πληροφορίες. Το μόνο σίγουρο σε όλα αυτά είναι ότι δεν ξέρουμε σε τι μονοπάτια θα μας οδηγήσει. Αυτό που ελέγχουμε ως άτομα είναι μονάχα η κάθε μας μέρα, η κάθε μας απόφαση. Και αυτή τη φορά θα πρέπει να είμαστε δυνατοί. Θα πρέπει να αντλήσουμε δύναμη από το κέντρο της ύπαρξής μας και πάνω απ' όλα να έχουμε ελπίδα, να συνδεθεί ο καθένας μας με τη δύναμή του, τη μούσα του.